Καλησπέρα, γκάιζ μου, τι κάνετε, πως είστε, ρεμπέλ εδώ. Σήμερα το Minecraft που όλοι αγαπήσαμε, κλείνει 10 χρόνια ζωής. 10 χρόνια ζωής από το πρώτο release του. Το πρώτο release ήταν το Minecraft Classic που ξέρουμε σήμερα, το οποίο δεν έχει κάτι παραπάνω από grass, stone, cobblestone, wood planks, leaves και ένα μανιτάρι. Α, και πολύ νερό. Α, και λίγο coal το οποίο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Α, και είναι μόνο σε creative. Α, και δεν έχει καθόλου survival στοιχεία. Αυτό λοιπόν το Minecraft είναι το Minecraft το οποίο θα δούμε σήμερα. Είναι η έκδοση Classic η οποία μεταφέρθηκε σε browser μόνο και μόνο για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια του παιχνιδιού. Οπότε τι έχουμε να κάνουμε, πάμε σε ένα browser, οποιοδήποτε είναι αυτό, και γράφουμε Classic Minecraft. Και πατάμε εδώ πέρα που λέει Classic Minecraft. Και μη με κάνεις ρόμπα τώρα. Α, ωραία, φορτώνει. Και αυτό είναι το Classic Minecraft, το οποίο βάζουμε εδώ πέρα ένα username, όποιο θέλουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να έχουμε αγορασμένο το παιχνίδι ή οτιδήποτε. Πατάμε και ένα F11 στο browser για να γίνει full screen, να είναι καλύτερη εμπειρία μας. Και εδώ πέρα έχουμε ένα URL το οποίο το κάνουμε copy, το στέλνουμε στους φίλους μας και μπορούν να μπουν στο παιχνίδι να παίξουμε μαζί. Εδώ πέρα βάζουμε μόνο το username. Και γράφουμε εδώ πέρα, ναι, εγώ έχω γράψει Εγκαλίτσας.gr, το κλασικό μου όνομα το οποίο έχω και στο Minecraft. Έχει και μουσικούλα. Η μουσική αυτή ήταν η πρώτη μουσική του Minecraft. Ναι, αυτή ήταν. Πατάμε ένα start. Και βλέπετε ότι είμαστε σε ένα random generated map. Όπως πάντα, αυτό ήταν το μεγάλο πράγμα του Minecraft. Το ότι μπορούσες να κάνεις random generate maps. Δεν ξέρω πόσο δυνατά είναι η μουσική, αλλά εγώ την ακούω λιγάκι δυνατά. Και αυτό που είχες στη διάθεσή σου ήταν stone, είχες grass, είχες planks, είχες cobblestone, είχες και sand. Αυτό τι είναι? Gravel, wood το κανονικό, έτσι, logs, φύλλα και ένα μανιτάρι. Κοντά. Εδώ πέρα εγώ έχω φτιάξει αυτό εδώ το σπιτάκι. Εδώ. Έχω φτιάξει ένα σπιτάκι εδώ για να μπορώ να μπαίνω μέσα, ναι. Επειδή χρησιμοποίησα το ίδιο username, μου κράτησε το σπιτάκι που είχα φτιάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο από την άλλη πλευρά. Μπορούμε να σπάσουμε blocks. Όπως είπαμε, κανένα survival στοιχείο, καθόλου hunger κανόν, καθόλου mobs, τίποτα. Ένα άδειο Minecraft. Α, έτσι παιδιά ήταν η πρώτη version του Minecraft που κυκλοφόρησε. Αυτό ακριβώς ήταν το Minecraft τότε. Πάρα πολύ μικρό το map, δηλαδή μπορείτε να το περπατήσεις με τα πόδια. Θα σας δείξω, δεν έχει ούτε να τρέξουμε ούτε τίποτα. Έχει να κολυμπήσουμε όμως, τρόπος του λέγει να κολυμπήσουμε. Πάμε να σας δείξω. Να σας δείξω πόσο μικρό είναι το map. Ουι! Το map φτάνει μέχρι εδώ. Αν πάω τέρμα κάτω, θα δείτε το εδώ πέρα. Θα δούμε μέχρι πόσο κάτω πάει. Ωραία. Και πάμε στη γωνία του map τώρα. Οπ. Φτάσαμε κάτω. Βρήκαμε σπηλιά. Ωραία. Πέσαμε κάτω τελείως. Πάμε να βρούμε τη γωνία του. Αυτή είναι μία γωνία του map. Και πάμε μέχρι την άλλη. Για να δείτε πόσο κοντά είναι. Έχει και iron, βλέπετε. Απλά δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Την πρώτη version δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ήταν η έκδοση που είχε βγάλει τότε ο Notch, όπου ήταν ο δημιουργός του παιχνιδιού, ο οποίος αποφάσισε να πουλήσει το παιχνίδι στη Microsoft, αφού δέχτηκε 50 δις. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πόσο ήταν το ποσό. Μπορεί και λιγότερο, να μην θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, πήρε ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Αυτό ήταν, παιδιά, αυτό είναι το πλάτος του map. Είναι ένα τετράγωνο πράγμα το map, το οποίο, ναι, δεν είναι όπως το ξέρουμε σήμερα, που είναι αρκετά το Minecraft είναι αρκετά φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της γης, έτσι, να ξέρετε. Αυτό εδώ ήταν το map του Minecraft. Πάμε λίγο μέσα, εδώ πέρα έχει random generated σπηλιές.
και πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο map να φτιάξουμε κάτι μαζί. Generate new level. Μπορούμε να κάνουμε new, small, normal και huge. Πατήσουμε normal, leave και μας κάνει generate ένα καινούριο map. Ωραία. Start. Κάνει ακόμη generate. Ωραία. Έχουμε ένα πολύ όμορφο map. Αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο Minecraft που κυκλοφόρησε. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία του παιχνιδιού. Δεν μιλάω για τις πειραματικές, έτσι, γιατί υπήρχαν κάποιες πειραματικές οι οποίες ήσουν μόνο σε ένα τεράστιο map και έσκαβες μόνο πέτρα. Αυτό ήταν το πρώτο release του παιχνιδιού. Μάλιστα. Πάμε να φτιάξουμε κάτι. Να φτιάξουμε. Να φτιάξουμε ένα tower. Τι λέτε, να φτιάξουμε ένα tower. Ωραία, να φτιάξουμε ένα tower. Το κάνουμε με cobblestone. Cobblestone είναι κομπλέ το stone. Να φτιάξουμε ένα tower. Φτιάχνω ένα tower. Προχθές είδα ένα βίντεο του Axel που έπαιζε Minecraft και χάρηκα πάρα πολύ, ρε. Είδα τον Axel να παίζει Minecraft μετά από πάρα πολύ καιρό. Και δεν ξέρω, μου ξύπνησε αναμνήσεις και πράγματα. Εντάξει, θυμήθηκα εποχές Zeroland τώρα και με έπιασε η νοσταλγία μου. Γεια σου Axel, να ξέρεις, ρε, σε βλέπω. Ωραία, το κάνουμε κάπως έτσι το πυργάκι μας. Όχι τη φιλιό πυργάκι, αυτή που λέει τα βλαχοτράγουδα, τα γνωστά. Το πυργάκι, το κανονικό το πυργάκι. Θα φτιάξουμε ένα πυργάκι. Ένα πυργάκι. Τώρα αυτό πρέπει να το πάμε και πάνω. Πουμ, 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 πουμ. Ούτε death, ούτε να πεθάνεις, ούτε τίποτα. Απλά χτίζεις, απλά builds. Έχτιζες με τα συγκεκριμένα υλικά. Έχει ρίτς εδώ, έχει ρίτς, όχι δεν έχει ρίτς, εκεί ούτε εκεί έχει ρίτς. Εδώ πέρα, να βάλουμε τέτοια. Εδώ μεταξύ ήταν και λίγο περίεργος ο χειρισμός, δηλαδή επέλεγες με τη ροδέλα αυτό που θέλεις, πατάγεις δεξί κλικ και τότε μπορούσες να χτίσεις. Αν ξαναπάταγες δεξί κλικ, μπορούσες να σπάσεις. Ξαναπατάω δεξί κλικ και μπορώ να χτίσω. Καταλάβατε πώς πάει? Συγγνώμη αν μιλάω δυνατά, ίσως επειδή είναι δυνατά η μουσική, μιλάω και εγώ δυνατά και γίνεται ένα ψηλό μπάχαλο. Εδώ έχω κάνει λαλακία. Όχι, δεν έχω κάνει λαλακία. Ξέχασα απλά να βάλω ένα τέτοιο. Εκεί να βάλουμε ένα τέτοιο, να βάλουμε και εδώ και εδώ. Εδώ είπαμε θα βάλουμε τέτοιο και τέτοιο. Τέτοιο. Τι τέτοιο, μωρέ, χαζούλη. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουμε να το ανεβάζουμε. Να δούμε πώς θα το ανεβάσουμε. Θα βάλω για αρχή τα woods. Getting wood. Θα ήθελα πάρα πολύ να μαζευτούμε όλα τα παιδιά του Zeroland για ένα reunion σε έναν Minecraft server. Να γίνει λίγο πανικούλης. Πολύ θα μου άρεσε σαν ιδέα. Ίσως να το προτείνω κιόλας, αλλά δεν ξέρω ποιος θα ακολουθήσει από όλους. We'll see. Ξέρω σίγουρα ότι ο Base θα ψινότανε ξανά. Για λίγο τουλάχιστον είχα ξαναβαρεθεί. Κλασικός Base. Ο Base δεν βαριέται, ρε. Όχι ο Base τέτοιο πράγμα. Σιγά μην βαριέται ο Base. Α, δεν σας είπα το σημαντικότερο απ' όλα. Δεν ξέρω αν το έχω πει και σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Αλλά έπιασα δουλειά. Πολλοί από εσάς θα το έχετε δει στο Instagram. Όσοι δεν με έχετε στο Instagram, κακώς, γιατί ανεβάζω πράγματα εκεί. Ουπ. Ανεβάζω πράγματα τα οποία αφορούν εμένα, αφορούν το κανάλι, αφορούν διάφορα πράγματα. Εσείς θα μπορούσατε να με ακολουθήσετε στο Instagram για να ενημερώνεστε για όλα αυτά τα πραγματάκια. Ναι, έπιασα δουλίτσα τεχνικός υπολογιστών σε ένα κατάστημα εδώ στην Αθήνα, περιοχή Δάφνη. Και ναι,
πάει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι. Βέβαια πρέπει να οργανώσω λίγο το τεχνικό τμήμα, γιατί είναι λιγάκι περίεργο. Αλλά επειδή είναι μια δουλειά η οποία μου αρέσει πάρα πολύ να την κάνω, το ξέρετε περισσότεροι όσοι ακολουθούν το κανάλι χρόνια, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία, οι υπολογιστές. Είμαι περίπου, πώς είναι ο Δημήτρης από τους Gramer, είμαστε παιδιά της τεχνολογίας, να ξέρεις. Έλα. Και που λέτε, ναι, έχω πιάσει δουλειά, δουλεύω καθημερινά 10 με 6 και Σαββατοκύριακο δεν δουλεύω. Οπότε είναι καλό αυτό, γιατί θα έχω χρόνο να ασχολούμαι με τα Rex. Δηλαδή τώρα που γράφω είναι Σάββατο και δεν δουλεύω, κάθομαι. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά, ναι. Είναι τέλεια. Μπορώ να γράφω τα παιχνίδια που θέλω και να κάνω βίντεο στο κανάλι και να μην το αφήσω να πεθάνει τελείως. Γενικώς το κανάλι δεν πάει και πάρα πολύ καλά ή δεν πάει όπως θα έπρεπε να πηγαίνει. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Πολλοί με ρωτάτε γιατί ρε Ρεμπέλ το κανάλι δεν ανεβαίνει όπως ανέβαινε. Αυτό οφείλεται, παιδιά, σε πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι ότι ένα διάστημα υπήρχαν κάποια προβλήματα τα οποία δεν μου επέτρεπαν να κάνω συχνά βίντεο, οπότε με έθαψε λιγάκι το YouTube, γιατί όταν ένα κανάλι δεν βγάζει περιεχόμενο, το YouTube το θάβει γενικώς και το ξεχνάει. Δεν το προτείνει, δεν κάνει τίποτα. Τώρα μετά, μισό λεπτάκι, γιατί το χάσα λίγο. Το χάσα, ναι, δεν το χάσα καθόλου, ρε. Μετά, τι άλλο φταίει. Φταίει το ότι το YouTube πλέον ακολουθάει τα trends. Και όταν λέω ακολουθάει τα trends, θα προτείνει βίντεο τα οποία έχουν views. Δηλαδή, όταν εσύ με έχεις sub και έχεις sub άλλο ένα κανάλι το οποίο αυτό το καιρό παίζει μόνο Fortnite, να το πω έτσι. Το οποίο είναι trend. Okay. Τι γίνεται, το YouTube μπορεί να μην δείξει εμένα στο subscriber σου και να σου δείξει το κανάλι το οποίο παίζει Fortnite. Καταλάβατε, κάπως έτσι λειτουργεί. Εμένα μπορεί να με δείξει μετά αφού κάνεις 2-3 refresh στο sublist και άμα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι, είναι λίγο περίεργο το σύστημα του YouTube. Ένας τρόπος για να μην χάνετε τα βίντεο του καναλιού και να βοηθήσετε και το κανάλι είναι να... Κάτσε να πηδήξω λίγο κάτω να το πω βγαίνει. Ένας τρόπος για να βοηθήσετε το κανάλι είναι να πατήσετε το notification button, το οποίο θα σας δείχνει τα βίντεο συνέχεια. Θα σας ενημερώνει και με email, θα σας δείχνει και τα βίντεο στο subbox, όλα αυτά. Έτσι δεν θα χάνετε βίντεο, γιατί πολλοί με ρωτάτε, ρε Ρεμπέλ, δεν βγάζει βίντεο. Βγάζω, ρε μάνι μου. Μπορεί όχι τόσο συχνά, αλλά βγάζω. Δεν το έχω αφήσει το θέμα. Και του λέω, πάτε το καμπανάκι αυτό το notification, το button, γιατί για να ενημερώνεσαι για το πότε ανεβάζω βίντεο. Α, καλά, μου λέει. Και μετά με ξαναμιλάει και μου λέει, ρε φίλε, είχες δίκιο. Από τότε που το πάτησα, ενημερώνομαι πάντα για τα βίντεο. Οπότε για να μην χάνετε τα βίντεο, παιδιά μου, πατήστε το καμπανάκι. Κοίτα τώρα τι πάω να κάνω εγώ εδώ, δεν έχω ιδέα. Φτιάχνω ένα μακρινάρι. Και αυτό είναι το Minecraft όπως ήταν τότε. Απλά έφτιαχνες, μετά άρχισε να βελτιώνεται. Κάποια στιγμή θα δείξουμε την ιστορία του Minecraft. Θα δούμε τα official release. Αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να δούμε πώς εξελίχθηκε το Minecraft μέσα από τα updates. Σε κάθε επεισόδιο αυτό που θα κάνουμε είναι να παίζουμε μια διαφορετική έκδοση, μια πιο παλιά έκδοση του Minecraft και θα δούμε τι γίνεται update με το update, έτσι, πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σήμερα δηλαδή ξεκινάμε με το Minecraft Classic, το οποίο βλέπουμε ότι εξελίχθηκε, ότι ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε, αυτό ήταν το Minecraft κάποτε. Όπα, θέλω να το σπάσω εδώ, να κάνουμε και μια πόρτα, ρε φίλε. Πώς θα μπαίνουμε στον πύργο μας
και δεν έχουμε σκάλα να φτιάξουμε για να μπαίνουμε. Τέλος πάντων, θα φτιάξουμε ένα dirt elevator. Elevator, τώρα ο Θεός δεν το κάνει. Απλά θα πηδάμε και θα βάζουμε dirt, ένα pillar. Έλα, έλα, το έχεις μάν μου. Ωραία. Και θα φτιάξουμε τώρα, θα ολοκληρώσουμε το tower. Να βάλουμε εδώ πέρα, ας πούμε, wood. Εδώ wood. Εδώ wood. Wood. Εδώ μεταξύ το wood δεν μπαίνει στο πλάι, έτσι, για να μην φαίνεται τα άσπρα από πάνω. Καταλάβατε τώρα. Έτσι. Το Minecraft και το wood. Ωραία. Getting wood. Oh, misplaced. Ακόμη και στην classic version το κάνω αυτό. Τροπή μου και έσχος μου. Κάτσε να πηδήξω από πάνω. Κάπα. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα. Πάλι καλά που έχει ρίτσα εδώ. Και μπορώ και φτάνω. Εκεί δεν φτάνω όμως. Αν όμως, πώς θα σε κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε ένα wood κάτω. Θα το πηδήξουμε από πάνω. Και τσακίστηκα, κυρίες και κύριοι. Καθόλου περίεργο για μένα. Α, δουλεύουν και τα shortcut στο ποντίκι. Α, τι καλά. Θα φτιάξω ένα μεγαλύτερο πηδηχτήρι. Ωραία. Nice. Τσουλάει λίγο όταν πηδάς. Αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν πειράζει. Μη γλιστράς. Λες και έχω ice από κάτω είναι. Αυτά. Θα φτιάξουμε το πυργάκι μας. Για να κλείσουμε το επεισόδιο. Είδα εγώ αυτό που ήθελα να δείξω σήμερα, να δείξουμε το παιχνίδι, να δούμε πώς ήταν πριν τόσα... να δείξουμε πώς ήταν πριν τόσα χρόνια το παιχνίδι. Το παιχνίδι που όλοι αγαπήσαμε. Και σίγουρα οι περισσότεροι, αν και κρυφά, πιστεύω και αυτοί που μισείτε το Minecraft, έστω και κρυφά από τους φίλους σας και από τις οικογένειές σας, θέλατε να δοκιμάσετε αυτό το παιχνίδι. Και πολλοί από εσάς σίγουρα κολλήσατε με αυτό το παιχνίδι. Κρυφά από όλους τους φίλους σας. Ναι. Θέλω να πιστεύω αυτό γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Σνόμπαρα το Minecraft πάρα πολλά χρόνια από τη στιγμή που βγήκε. Και λέω τι να πάω να παίξω τώρα παιχνίδι για πιτσιρίκια και κουτάκια και... Όχι φίλε. Από τη στιγμή που το άγγιξα τελείωσε η ζωή μου όπως την ήξερα. Γαμώ. Θα ανέβω τώρα. Θα φτιάξουμε ένα σωρό pillars, αλλά... Ναι, μπορώ να πω ότι το Minecraft μου άλλαξε τη ζωή. Μου άλλαξε τη ζωή με την καλή έννοια, γιατί μέσα από το Minecraft γνώρισα καλούς φίλους, πολύ καλούς φίλους και παιδιά τα οποία σέβομαι και εκτιμώ και μέχρι και σήμερα και μπορώ να τους θεωρώ φίλους μου. Ναι, ξέρω ότι αν χρειαστώ κάτι ή οτιδήποτε θα είναι εκεί. Αυτό. Ότι μπορώ... Πράγμα, ο Μπέις, αν και τον λέω πάρα πολλές φορές, sorry κιόλας για το... Τον λέω, πειραζόμαστε με τον Μπέις γενικώς, να ξέρετε. Ξέρω ότι, ναι, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όποτε βρισκόμαστε με τον Μπέις, κλάνουμε στα γέλια, στην κυριολεξία. Και με τους υπόλοιπους έτσι, μην παρεξηγηθώ, δηλαδή απλά ο Μπέις ήταν ένα παράδειγμα, ναι. Βασικά ο Μπέις ήταν παράδειγμα από μόνος του. Γκρέιμερς αγαπάω, Τζιφάντομ αγαπάω, το γουτσου γουτσου Τζιφάντομ. Άρε, έχει και καλή γραμμή τώρα το κολοπέδι κι αυτός. Μου θύμισε τώρα, είδες, ξεκίνησα από το classic το Minecraft, το οποίο τώρα μου έχει θυμίσει τόσα πράγματα. Και τόσο ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Τις στιγμές που ξεκίνησα το YouTube, τις στιγμές που ξεκίνησα το Minecraft. Ήταν οι μέρες που ξεκίνησα και το YouTube μαζί. Εγώ όταν ξεκίνησα το YouTube δεν ήθελα να ασχοληθώ με το Minecraft. Λέω όχι, εγώ δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Όχι Minecraft, δεν θα σου κάνω εγώ το χατήρι. Εγώ θα παίζω άλλα πράγματα. Θα παίζω retro games και... Triple A τίτλους. Ναι. Έτσι είναι. Μετά από κάνα δύο μέρες, αφού είχα ετοιμάσει όλα τα του καναλιού και αυτά, λέω ρε φίλε, τι βρίσκουν όλοι στο Minecraft.
Κάτσε να κατεβάσω μια σπασμένη έκδοση να δω τι γίνεται. Ναι, κατέβασα σπασμένη έκδοση για να το δοκιμάσω. Κατέβασα μια σπασμένη έκδοση, την 1,6 κάτι, κάπου εκεί, και καθώς έπαιζα, ξεκινάω να παίζω, τέλος πάντων, και ξεχνιέμαι τόσο πολύ που έπαιζα για 8 ώρες συνεχόμενα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είχα ξεχαστεί, έπαιζα 8 ώρες συνεχόμενα, εξερευνούσα το map, είχα χαθεί τελείως. Είχα χαθεί από όλους. Είχα ξεχάσει να ασχοληθώ με το κινητό μου, που εγώ δηλαδή κάθε ώρα ήμουνα με το κινητό στο χέρι και μίλαγα με τους φίλους και αυτά. Ναι, το ξεχάστηκα τελείως. Μα τελείως όμως. Και αφού συνέρχομαι, τέλος πάντων, γιατί έπρεπε να σηκωθώ να πάω τουαλέτα, γι' αυτό ξεχώλησα. Λέω, ρε φίλε, τι ώρα είναι, γιατί είναι όλα σκοτάδια, γιατί κοιμούνται όλοι. Έλαγα. Και ανακάλυψα ότι η ώρα έχει περάσει, ότι εγώ έχω κάτσει και έχω αποχαυλωθεί περίπου ένα 8ωρο συν. Κοιτάζω τι έχω κάνει στο Minecraft μέχρι εκείνη την ώρα. Είχα ξεκινήσει και έβλεπα, δοκίμαζα Redstone τότε και ναι, κόλλησα άσχημα. Έψαχνα το wiki του Minecraft για να δω κάποια recipes, έψαχνα να δω τι άλλο μπορείς να κάνεις με αυτό το παιχνίδι, έψαχνα βίντεο στο YouTube για κάποια πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω, και έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου με το Minecraft. Πραγματικά δεν μετανιώνω που το ξεκίνησα. Ας λένε πολλοί ότι είναι παιχνίδια παιδιά. Δεν είναι παιχνίδια παιδιά. Για να κάνεις αυτά που κάναμε εμείς τότε στο Minecraft, πρέπει να έχεις να σου κόβει λίγο. Έτσι. Βασικά το Minecraft πιστεύω ότι μπορεί να σε βοηθήσει να σκέφτεσαι. Αν σ' αρέσει λίγο να φτιάχνεις πράγματα, πάει, τέλειος, το αγάπησες. Ωραία. Λοιπόν, το Minecraft, όπως έλεγα, είναι παιχνίδι για ανθρώπους με δημιουργικό πνεύμα, τέλος πάντων, που τους αρέσει να φτιάχνουν πράγματα, που τους αρέσει να λιώνουν, ρε παιδί μου. Ναι. Και εγώ, επειδή γενικώς μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα, το έχετε καταλάβει κιόλας, ήταν για μένα το παιχνίδι το οποίο με εξέφρασε περισσότερο από όλα. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου με το παιχνίδι. Πολλοί με ρωτάτε πώς ξεκίνησα το YouTube, γιατί το ξεκίνησα. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Το ξεκίνησα για άλλο λόγο, κατέληξε με άλλο λόγο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κάτι έχει πάει πολύ στραβά εδώ. Να βάλουμε και αυτά. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Νομίζω. Θα φτιάξουμε τον πύργο μας. Και θα το κλείσουμε. Και την επόμενη φορά θα παίξουμε την πρώτη... θα παίξουμε την... Δεν θυμάμαι ποια έκδοση μετά, εντάξει. Θα δω πώς πάνε οι classic εκδόσεις. Και θα δούμε ποια είναι μετά από αυτήν. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Ωραία. Τέλεια, μπορώ να πω. Και τι φτιάχναμε με τουβλάκια, μπορείς να φτιάξεις πολύ πράγμα. Πόσα πράγματα φτιάχναμε τουβλάκια. Ωραία, τώρα να βάλω stone. Πόσο ψηλά μπορεί να πάει το Minecraft, το classic. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω ψάξει. Θα μάθουμε μαζί. Αν και δεν νομίζω να θέλω να πάω τόσο ψηλά, μπορεί να είναι 2,56 όπως ήταν. Άλλη μια στρώση stone. Και θα κλείσουμε τον πύργο. Πώς θα το κλείσουμε τώρα. Βάλουμε... blocks, τέτοια, τα οποία δεν γυρνάνε στο πλάι. Να βάλουμε εδώ, βάλουμε εδώ, στη μέση δεν μπορούμε να βάλουμε, βάλουμε άλλο ένα. Και επειδή είμαι μπούφος και το ξέχασα, ναι, είμαι μπούφος και το ξέχασα, αυτός εδώ είναι ο πύργος μας, αυτό εδώ φτιάξαμε. Βασικά είναι σαν ένα σπίτι πάνω σε ένα πύργο,
το οποίο συνεχίζει ο πύργος πάνω από το σπίτι. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο, ναι. Πάρα πολύ ιδιαίτερο θα έλεγα. Μάλιστα. Σαν να έχει χαλάσει ο πύργος, σαν να έχει πάθει κάτι και να έχει βγάλει κάποιον όγκο εδώ είναι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, έχει πλάκα, γιατί αυτό είναι το Minecraft, φτιάχνουμε περίεργα πράγματα και μας αρέσει. Πω πω, είμαστε ψηλά. Wow, κοιτάξτε εκεί. Αυτό παιδιά ήταν όλο το... Αυτός είναι όλος ο κόσμος του Minecraft. Αυτός εδώ. Και αυτό είναι το medium. Υπήρχε και το large, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά καμία σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Από πού ξεκίνησε το αγαπημένο μας παιχνίδι και πού έχει φτάσει. Πόσα updates, πόσες αλλαγές. Λοιπόν, αυτό θα το εξερευνήσουμε σε αυτήν εδώ τη σειρά. Κάθε φορά θα τρέχουμε και μια πιο... ξεκινάμε από αυτήν εδώ την έκδοση και θα πηγαίνουμε σε μια πιο καινούργια, ακόμη πιο καινούργια, και θα την εξερευνήσουμε όλη τη σειρά του Minecraft μαζί. Σε ένα ταξίδι με πολύ Minecraft. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, ας κάνει ένα subscribe, ας πατήσει το notification button από κάτω για να ενημερώνεστε για τα καινούργια μας βίντεο. Social media στην επιγραφή, όπως Facebook, Instagram και όλα αυτά τα social μπλιμπλίκια. Ακολουθήστε με γιατί ανακοινώνω και δείχνω πράγματα εκεί. Την αγάπη μου σε όλους και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Bye σας.